Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η ώρα που η Χλόη θα αφήσει πίσω της τη στέρνα για να κλειστεί στο μοναστήρι, πλησιάζει. Με αφορμή το γεγονός αυτό, τα αισθήματα των ηρώων μας φουντώνουν και οι αντιδράσεις τους ποικίλουν. Κάποιοι χαίρονται και άλλοι είναι απαρηγόρητοι. Ο πατέρας της, ο Παύλος, είναι αποφασισμένος να μην του χαλάσει κανείς τα σχέδια που έχει για τον εγκλεισμό της κορής του στο μοναστήρι. Η ίδια η Χλόη είναι συντετριμένη και συνάμα νιώθει ντροπή μετά την εξομολόγηση των αισθημάτων της προς τον πατέρα Νικόλαο και την αρνητική ανταπόκριση από μεριάς του. Ο πατέρας Νικόλαος δυσκολεύεται ασυνήθιστα πολύ να κοπάσει τα πρωτόγνωρα αισθήματα που τον κατακλείζουν. Ανίκανος να πειθαρχήσει, αποφασίζει να δράσει. Η ερωτική εξομολόγηση του πατέρα Νικόλαου προς τη Χλόη, που οδήγησε στο πρώτο τους φιλί, δημιουργεί ενοχές στον Νικόλαο και αυξάνει την εσωτερική πάλη του ιερέα ανάμεσα στο καθήκον και το συνέστημα. Και ενώ οι συμμαθητρίες της Χλόης την αποχαιρετούν συγκινημένες, ο Παύλος την παίρνει και φεύγουν γεμάτος θυμό. Παράλληλα η Χριστίνα αποφασίζει να πει στον Χάρη ότι ο Κλεάνθης έχει αποφασίσει να μένει για λίγο καιρό στο ξενοδοχείο, αλλά τον παρακαλά να μην πει τίποτα στην αδερφή του και την αναστατώσουν. Η Αναστασία αποφασίζει να βρει τον Κλεάνθη και να τον ρωτήσει ποιες είναι οι προθέσεις του σε σχέση με τη μητέρα της. Ο Νικόλαος θα ζητήσει για μια ακόμη φορά τη συμβουλή και την πνευματική καθοδήγηση του παπά Χαράλαμπου, ενώ η άφιξη της Χλόης θυμώνει προμηνύει ένα πολύ δύσκολο μέλλον για εκείνη. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις. Έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.